Θα φύγει μπάλα από το κεφάλι του Μοριανού, θα έρθει εκεί. Να λοιπόν η πρώτη καλή επίσκεψη από πλευράς Ηλιακού στην ξαφνική αντεπίθεση που έκαναν εκεί οι φιλοξενούμενοι. Η σέντρα που βγήκε. Και το ξαφνικό σουτ του παίκτη του Ηλιακού, η μπάλα έφυγε out. Από το Χρήστο του Γκράγκαρη. Μπάλα όμως έφυγε out. Πρώτη λοιπόν καλή ευκαιρία και για τον Ηλιακό στην ξαφνική αντεπίθεση. Οι γηπεδούχοι όμως επιμένουν με τον Παπαδημήτρη να περνάει μια ωραία μπαλιά για τον Κρυπιντήρη. Κρυπιντήρης τρίπλες, τώρα θα βγάλει την σέντρα. Έρχεται ο Αρχιμανδρίτης να παραχωρήσει κόρνερ. Δεν είναι Δημητριάδος, είναι. Εγώ και είμαι γνωστή. Κόρνερ λοιπόν, ένα ακόμη από την αριστερή πλευρά με τον Δημήτρη τον Καβαλά εκτελεστή. Καβαλάς εκτελεί. Θα διώξουν εκεί οι αμυντικοί. Στον αέρα η μπάλα, ο Φαλογιάννης θα διώξει. Η γηπεδούχη τώρα με τον Κρυπιντήρη, ο οποίος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, πέφτει μέσα, τίποτα λέει ο διευθυντής. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κομπινός και Μοριανός πάνω στην μπάλα. Ο Μοριανός τελικά θα βγάλει την σέντρα. Θα διώξουν και πάλι η αμυντική του Ηλιακού. Και μέχρι που να έρθει μπάλα και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, εμείς να πούμε ότι για τη σημερινή αναταγωνιστική, εκτός από την αναμέτρηση που γίνεται εδώ στην Μυτιλήνη, παίζουν ακόμη Σκουφάς Κομποτίου Αιγαίας, στην Άρτα ο Αιγαίας δοκιμάζεται, Πατραϊκός Πάτρα, το τοπικό ντέρμπι, Πάμψος Τέρας Βλαχιώτη, Ακαρνανικός Τρίπολη, Τηλικράτης Αχαϊκή, Ζάκη το Σελαιόφυτο και Απόλλων Καλυθέων Παναργιακός. Αυτά όσο φορά την ένατη αγωνιστική. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, θα το δούμε και να πούμε και τη βαθμολογία πως έχει μέχρι τώρα. Εκτελεί εκεί ο Μουζής, θα διώξουν οι αμυντικοί του Ιωλικού. Και η μπάλα θα δει τώρα στους παίκτες του Ιωλικού με τον Καβαλά. Τους ανοίγει για τον Μοριανό. Για την γηπεδούχο ομάδα, η οποία εδώ και 3-4 περίπου λεπτά έχει ρίξει κάπως την απόδοσή της. Ίσως ήταν και οι τρεις ευκαιρίες που δεν έγιναν γκολ. Να επεφέρει για λίγο αυτή την απογοήτευση, όμως υπάρχουν ακόμη πολλά λεπτά. Ο αγώνας έχει πολύ δρόμο ακόμη. Συμπληρώσαμε 25 λεπτά. Αιωλικός Ηλιακός πάντα στο 0-0 και να πούμε και τη βαθμολογία όπως έχει τώρα. Ο Πατραϊκός είναι πρώτος και αήττος με 22 βαθμούς. Ο Πατραϊκός ο οποίος έφερε τη μοναδική ισοπαλία μέχρι τώρα στο Πλωμάρι με τον Αιγαία 1-1. Αλλά δεν έχει ακόμη δεχτεί η ομάδα του Κυριακόπουλου. Σήμερα όπως είπαμε παίζει με την Πάτρα.
ο ηλιακός που βλέπουμε στους ενδέκτες είναι στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς, πολύ καλή πόλη τώρα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή με τον Καραθανάση, ο οποίος περνάει μια παλιά για τον Κράγκαρη, το Θανάση, είναι σε θέση offside που υποδεικνύει ο αρμόδιος επόπτης ο Τρίκας που ελέγχει την περιοχή του Καραβασίλη. Ο Πάμισος είναι 3 με 14 βαθμούς, 13 βαθμούς για Αιγαία Χαϊκή Παναριακό, 12 βαθμούς έχει το Λεόφυτο, 10 ο Στέρας Βλακώδη και η Ζάκυνθος, 9 ο Πόλων, ο Σκουφάς και ο Καρνανικός, τη Λυκνά της Πάτρα από 8, Τρίπολη 7 και ο Ηλικός Ουραγός με 5 βαθμούς. Πούμε ακόμη ότι ο Ηλιακός έχει τέρματα 15, έχει δεχτεί 8, 2 ήττες, μία ισοπαλία και 5 νίκες, ενώ ο Ηλικός τα τέρματά του είναι 5-11, φτωχή επίθεση η ομάδα του Ηλικού, 4 ήττες, 2 ισοπαλίες και 1 νίκη. Ο Πανουτσόπουλος κρατά την μπάλα του Ηλιακού. Θα βγάλει και μια παλιά, την μπάσα για τον Κλαμπάνο. Θανάσης ο Γκράγκαρης προσπαθεί να βγάλει τη σέντα, δεν μπορεί, κλείνεται από τρεις του Ιωλικού να του πάρουν την μπάλα. Και πρώτα την μπάλα ο Χρήστος ο Γκράγκαρης, ο αδερφός του. Θα κάνει την παλιά, δεν είναι σε τέσσερα ψάει, τώρα σήκωσε την σημεία, άργησε ο εποπτής. Ενώ έφευγε ο Θανάσης ο Γκράγκαρης επικίνδυνα στην περιοχή του Καραβασίλη, ο εποπτής άργησε να σηκώσει τη σημαία, μετά όμως σήκωσε τη σημαία και έτσι λοιπόν παίκτης του Ηλιακού βγήκε σε θέση offside. Καλαμαράς, ωραία μπαλιά, Καλαμαράς είναι πάρα πολύ δυνατή, την προλάβει, για να δούμε, Μάτας πάνω στην μπάλα, ο Μάτας τελικά μέσα στην περιοχή όλα αυτά, τώρα θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου φεύγει μπροστά, φάουλ. Φάουλ που το κάνει ο Αρχιμανδρίτης. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κρυπιντήρη, αλλά μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή, πέρασε έξω και έτσι οι φιλοξενούμενοι τώρα θα πάρουν την μπάλα στην κατοχή τους. Μαζεύτηκε ο κόσμος σιγά σιγά, αλλά δεν είναι ο κόσμος που θα περίμενε σήμερα ο Αιωλικός με το νέο ξεκίνημα, με τη νέα διοίκηση, με τον νέο προπονητή. Αλλά βάλουμε καλές οι καιρικές συνθήκες, ο κόσμος προτίμησε μια βόλτα, μια καφεδάκι, παρά να έρθει εδώ στο γήπεδο. Άλλωστε και η βαθμολογική θέση του Αιωλικού έχει απομακρύνει τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει αυτό ο Θανάσης, ο Δημητράδης και οι παίκτες να το δείξουν στα επόμενα παιχνίδια που θα δώσουν εδώ στη Μητυλίνη, να φέρουν τον κόσμο, όχι μόνο εδώ αλλά και εκτός έδρας με τους βαθμούς, για να γλυκάνουν και λίγο τον κόσμο να ξαναεπιστρέψει και πάλι. Γαβαλάς, μια παλιά στο πουθενά, εκεί που ο Μουζής την ελέγχει και αφήνει για τον Κλαμπάνο. Παλωτσόπουλος σε την πλάγια πάσα για τον Κλαμπάνο. Παπα-Νικολάου τώρα θα βγάλει και τη σέντρα στο κεφάλι του Μουριανού, η μπάλα, ο Μινός θα χάσει την μπάλα από τον Αρχιμανδρίτη. Γαβαλάς τώρα και Παπαδημητρίου. Γαβαλάς, ωραία το 1-2, Παπαδημητρίου φάουλ και νομίζω ότι έχουμε κάρτα εδώ, βέβαια. Σωστά, απλώσε το πόδι του ο παίκτης του Ηλιακού Αρχιμανδρίτης, είναι κάρτα, η πρώτη κάρτα σε παίκτη του Ηλιακού στο φάουλ του Αρχιμανδρίτη πάνω στον Παπαδημητρίου που έμπαινε με την μπάλα προς την εστία του Τρυφωνόπουλου. Το φάουλ με τον Γαβαλά, τώρα η μπάλα πάει μέσα στην περιοχή για τον Μαϊστρέλη, θα βγάλει ο παίκτης του Ηλιακού την σέντρα. Αλλά οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας θα διώξουν. Παπαδημητρίου. Αρκετά ωραία το σκεφτώ σήμερα. Μέχρι τώρα. Πάνω κάτω.
Καλαμαράς τώρα. Κράγκαρης. Μπράβο, μπράβο. Κλαμπάνος. Είχε η παλιά του στόχο τον Καλαμαρά, δεν πέρασε. Και ο Καβαλάς τώρα βγάζει τον Ιωλιακό στην αντεπίθεση. Καβαλάς με την μπάλα στα πόδια κατά μέτωπο επίθεση κλείνεται από δύο του Ιωλιακού. Φάουλ για τον Ιωλιακό. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες εδώ στη φάση αυτή. Καραθανάζης, Μουριανός, Καραβασίδης δεν έχει το δικαίωμα να πιάσει την μπάλα με τα πόδια σωστά. Ο γκολκίπερ του Ιωλιακού παραχωρεί το πλάγιο out. Στον πάγκο να πούμε του Ιωλιακού και ο πρόεδρος και ο Δημητριώτης, καθώς και οι υπόλοιποι παράγοντες παρακολουθούν με αγωνία την αναμέτρηση. Γενικός αρχηγός ο κ. Βερβέρης, από ό,τι μπορούμε να δούμε εδώ που είμαστε, και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Με τον Γιώργο τον Κουντροπίλα, τον Πέτρο τον Δαλαμπέκη και τους υπόλοιπους, τον Μακαρόγη, τον Σαλίτο Δημισάτο, τον Ανδρέα τον Θεοδοσιάδη, τον Τρικόνη και τον Πτερούντιε. Μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες του Ιλιακού. Και θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τη σειρά τους αργά αργά για να κερδίσουν και χρόνο. Υπάρχουν και παρουσίες στις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου, οπότε μπορούμε να δούμε. Ο παράγοντας του Αιγαία Πλωμαρίου, ο Παναγιώτης Αντριώτης, παρουσιαστής ο Βασίλης Ιωνισιώδης, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δεν ακολούθησε την αποστολή του Αιγαία στην Άρτα. Και ως ο Σπάρτης, ο προπονητής του ΑΕΤΟΥ, η ομάδα του χθες νίκησε μέσα στην Καλονή 2-1, πήρε και φάει στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Μάρκος Βαρατσάνος, ο Θοδωρής Στεργίου, ο διαιτητής που πρόσφατα κρέμαζε και τη σφυρίκη του ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια. Μοριανός, Καλαμαράς με το κεφάλι για τον Καραθανάση. Πάνω στην μπάλα ο Κομνηνός. Χειροκροτείται ο παίκτης του Ιωλικού στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της νέας του ομάδος. Μαϊστρέλης. Μαϊστρέλης θα πάρει κόρνερ από τον Μουζή και από τα αριστερά αυτό το κόρνερ. Θα φέρει πάλι κόσμο 10 λεπτά πριν μπούμε στο 45 λεπτό, στα πρώτα 45 λεπτά, το 0-0 εδώ στη Μητυλίνη παραμένει, ο Λυκός Ηλιακός. Και Καβαλάς για ακόμη μια φορά πανταγού παρών θα εκτελέσει αυτό το corner, το εκτελεί. Μπάλα θα φύγει έξω, πλάγιο out για την ομάδα της Μητυλίνης. Γαβαλάς. Θα βγει πάλι ο Τριφωνόπουλος με γροθιά στα διώξει. Στην παράσταση του Γαβαλά. Ο Μοριανός θα την παραφέρει μέσα στην περιοχή. Κανένα κεφάλι δεν μπορεί να πιάσει εκεί την κεφαλιά για την αιστεία. Τον νότο φύλακα του Ηλιακού. Ο Παδημητρίου θα κερδίσει μια κόντρα. Θα κάνει και μια ωραία προσπάθεια από ο Παδημητρίου. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Εκεί έγινε ένα φάουλο, έχω την εντύπωση, αλλά ο διαιτητής δεν σφυρίζει. Και τώρα θα έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Παπαδημητρίου. Στη διαμαρτυρία του για το προηγούμενο πέσιμό του, κάτι είπε στον διαιτητή προφανώς, είμαστε μακριά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι του είπε.
Δέχεται λοιπόν την κίτρινη κάρτα, μία-μία οι κάρτες. Θυμίζουμε Αρχιμανδρίτης και τώρα Παπαδημητρίου. Και ο Παπαδημητρίου που κυτρινίστηκε νωρίτερα θα εκτελέσει και το πλάγιο out. Μπάλα ήρθε εδώ στην εξέδρα. Και με τον Παπαδημητρίου εκτελεστή. Αρχιμανδρίτης με ανάποδο ψαλίδι προσπαθεί να διώξει, Κομγινός εποφελείται εκεί, Καρακλάς, δεν πέρασε η πάσα. Φιλοξενούμενοι προσπαθούν τώρα με τον Κράγκαρη, τον Θανάση, να πούν στην περιοχή Κράγκαρης, κρατά την παρακλίνεται από τον Μάτα. Κράγκαρης θα ξεφύγει, θα βγάλει και την σέντρα εκεί που καρατοκούσε ο Παπα-Νικολάου, τελικά θα διώξει την αμυντική του Ηλιακού. Με τον Γονιδέλη και τώρα με τον Κρυπιντήρη ξεκινούν την αντεπίθεση. Κρυπιντήρης φέρνει το σκηνικό τώρα από τα αριστερά. Παπαδημητρίου συγκλίνει στο κέντρο. Λάθος η μεταβίβασή του. Ο Γονιδέλης θα προσπαθήσει να υποφελεί, θα χάσει και αυτό την μπάλα. Κομινός με μία. Κλαμπάνος. Αρχιμανδρίτης. Αφαλονιάτης τώρα. Και Μάτας, βαθιά παλιά, με στόχο τον Γαβαλά, δεν μπόρεσε εκεί ο παίκτης του Ηλιακού, έδιωξε προσωρινά ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Ο Γονιδέλης δίνει τη δική του μάχη εκεί, ο Παπα-Νικολάου όμως θα διώξει μακριά, όπου είναι σε θέση offside, σωστά, ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Παπαδημητρίου. Ωραία προσπάθεια, αποφεύγει τον Καλαμαρά. Κρυπιντήρης. Γαβαλάς. Σκάβει την μπάλα. Για τον Μαϊστρέλη που γύρεψε την μπάλα. Δεν έπιασε όμως. Καρακλάς, κεφαλιά έπιασε από δύσκολη θέση την κεφαλιά. Και έχουμε το πλάγιο out να κερδίσει ο Ηλιακός από την προσπάθεια του Μαϊστρέλη. Του παίκτη που ήρθε το καλοκαίρι από το Βίρο Ναμόρια στον Ηλιακό. Και που αφήνει τώρα την μπάλα στον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου. Γαβαλάς. Πάνω στο σώμα του Καλαμαρά. Ο Γαβαλάς θα βγάλει όμως τη σέντρα για τον Καρακλά. Δεν μπορεί να πιάσει όπως θα ήθελε την κεφαλιά. Απομακρύνω εκεί του Ηλιακού. Πάλα πάει τώρα στη θεσία του Καραβασίλη με τα πόδια στον Μάτα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι να διασπάσουν την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενουμένων. 4 λεπτά ακόμη πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά. Γαβαλάς, ωραία παλιά του για τον αρχικό του Καρακλά μέσα στην περιοχή. Καρακλάς θα κάνει και ένα σουτ, Μαϊστρέλης δεν μπορεί να υποφελήσει την κόντρα, θα βγει ο Τρυφωνόπουλος, θα μαζέψει. Στο 41. Η επίσκεψη αυτή του Ηλιακού στην περιοχή του Ηλιακού. Παπαδημητρίου. Κρυπιντήρης. Θα χάσει και την μπάλα. Και Πανουτσόπουλος τώρα για τον Ηλιακό. Μια παλιά για τον Γλαμπάνο που κινείται από τα αριστερά. Πολύ ωραία ο Νίκος ο Μάτας, του πάρει την μπάλα καθαρά.
και θα βγάλει τώρα την ομάδα του στην αντεπίθεση. Μοριανός. Ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του για ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τελικά ο Κώστας Μοριανός έσφιξε τα δόντια του, παίζει σήμερα κανονικά στο δύσκολο παιχνίδι, στην κρίσιμη αναμέτρηση αν θέλετε, της ομάδας του κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας Ηλιακού Λεχενών. Σωστά πίσω ο Μάτας με το κεφάλι την κυρίζει στον Καραβασίλη και ο Μιχάλης ο Καραβαλής τώρα δώσει το βολέ. Μάτας την μαζεύει. Όλα αυτά στο κέντρο. Να συμπλέγουμε παιχτών εκεί. Και το πλάγιο out για την ομάδα του Ιωνικού. Όρθιος και ο Δημητριάδης. Βλέπει την ομάδα του να χάνει τις ευκαιρίες να μην μπορεί να βάλει τον γκολ. Και από την άλλη φαντάζομαι ικανοποίηση μέχρι τώρα για το 0-0 που κρατάει η ομάδα του από τον Άρη τον Ιακωβάκη.